Να την καλησπερίσω λοιπόν. Η κυρία Λίζα Βόζεμπερκ, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ξεκινώ από το όμορφο νησί, την προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές. Εκ νέου λοιπόν υποψήφια για το Ευρωκοινοβούλιο. Ένα Ευρωκοινοβούλιο το οποίο σίγουρα έχει μπροστά του πολύ μεγάλες προκλήσεις, κυρία Βόζεμπερκ. Και πολλά μεγάλα στοιχήματα, κυρία Σφακιανάκη, γιατί ξέρουμε ότι σε όλες τις εθνικές εκλογές, την περασμένη εκλογή στα κράτη-μέλη, την περασμένη χρονιά, αναδείχθηκαν ξενοφοβικές φωνές, ακροδεξιές φωνές. Κάτι στο οποίο πρέπει να απαντήσει το δημοκρατικό τόξο των πολιτικών ομάδων. Δεν θέλουμε την επόμενη μέρα να έχουμε μια ανθρωπογεωγραφία που πολεμάει την Ευρώπη. Ξέρετε, αυτό το ξενοφοβικό κύμα και οι πιο ακροδεξιές λοιπόν φωνές γνώρισαν μία ανάπτυξη την περίοδο που την ίδια ώρα υπήρχε σε ανάπτυξη, δυστυχώς σε ανάπτυξη, το προσφυγικό κύμα, το μεταναστευτικό κύμα. Και το ερώτημα και η κριτική που τίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελικώς η Ευρώπη στάθηκε στο ύψος της ότι έχει να κάνει με αυτό που λέμε καταρχάς προσφυγικό. Να είμαστε δίκαιοι. Ευνηδιάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον όγκο των μεταναστευτικών ρευμάτων. Βρήκε μια μεγάλη δυσκολία στη διαχείριση. Mm-hmm. Πρέπει να πω όμως ότι ελήφθησαν πολύ ισορροπημένες αποφάσεις. Ο επίτροπος που έτυχε να είναι και Έλληνας, ο κ. Αβραμόπουλος, έκανε τις προσπάθειές του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέτεινε και ψήφισε πραγματικά πολύ ισορροπημένα νομοθετήματα, τα οποία όμως σε κάποιο βαθμό προσέκρουσαν στο Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε στις ευρωεκλογές χωρίς να έχει αναμορφωθεί το Δουβλίνο. Με άλλα λόγια, να μην διευκολύνεται και η χώρα μας, που είναι πρώτη πύλη εισόδου. Υπάρχουν προβλήματα και επιπρόσθετα δεν μπόρεσε να επιβάλλει και σε κάποια κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση την αναγκαιότητα να δείξει αλληλεγγύη στην πράξη, να μην κλείνει τις πόρτες, όπως παραδείγματος χάρη η Ουγγαρία, η Σλοβενία. Βέβαια. Αλλά έδειξε η Ευρώπη, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ενδεχομένως και μια ανοχή σε αυτά τα κράτη-μέλη, στην αυστηρότητα. Θα σας πω, δεν είναι ακριβώς η ανοχή. Είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χτιστεί πάνω στις αρχές του κράτους δικαίου, των ίσων ευκαιριών, της αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα να μην έχει κυρωτικούς μηχανισμούς. Παρά τα αυτά, να πούμε σε αυτούς που μας παρακολουθούν και τα ευρωπαϊκά πράγματα, ότι και εμείς οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ως ευρύτερη πολιτική οικογένεια ανήκει ο Ορμπάν, ένας από αυτούς που δεν ακολουθούν τις αποφάσεις μας και που έχουν κλείσει τα σύνορά τους για να είναι δημοφιλής στην ενδοχώρα του, μη εφαρμόζοντας κοινές αποφάσεις, ψηφίσαμε να εφαρμοστεί η διαδικασία επιπαραβάση. Δηλαδή έγινε μια πρώτη κυρωτική πολιτική, ακόμη και από την πολιτική ομάδα στην οποία ανήκει. Κάτι αλλάζει, κυρία Σφακιανάκη, και πρέπει να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και εμείς ως χώρα, μικρή μεν, αλλά με μεγάλη ιστορία και με μεγάλη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πολύ δύσκολη γεωγραφική θέση, πολύ δύσκολους γείτονες με τους οποίους οι ισορροπίες δεν είναι πάντα διαχειρίσιμες ομαλά, και έχουμε ανάγκη και από τη βοήθεια που δεχόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα χρηματοδοτικά πακέτα, από την αναπτυξιακή πολιτική του πακέτου που έχει εξαγγελθεί από τον κύριο Γιούνκερ. Πρέπει να δώσουμε την αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδυναμώνοντας τις ανάγκες της πατρίδας μας. Μπορούμε να το κάνουμε όπως το κάναμε ο καθένας μας αναλογικά στα 5 χρόνια. Θεωρείτε ότι οι Έλληνες έχουν καταλάβει στο βαθμό που πρέπει, ή τουλάχιστον στο βαθμό που και εσείς ίδια υπερασπίζεστε και το κόμμα σας, την αναγκαιότητα του να είμαστε μέλη σε αυτή την μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια? Πλέον είναι όλα τα πολιτικά κόμματα, αν θέλετε, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, υπέρ αυτού του σκεπτικού. Ωστόσο, υπάρχει και ένας Έλληνας ο οποίος λέει τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, αυτή η ευρωπαϊκή οικογένεια σχεδόν μου γύρισε την πλάτη. Τουλάχιστον αυτό είδε, με την έννοια ότι σήκωσαν πολλές φορές το δάκτυλο για να μαλώσουν τον Έλληνα. Και είναι και κάπου η εθνική υπερηφάνεια, αν θέλετε. Θα σας πω ότι εδώ είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας, γιατί έχετε ευθύνη κι εσείς και εμείς. Δηλαδή, η αξία της Ευρώπης στον βαθμό της επικοινωνίας δεν είναι πάντα μπροστά στην ατζέντα, το ξέρετε. Τώρα όμως που οδεύουμε στις ευρωεκλογές, πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες ότι καταρχάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνομοθετεί μαζί με το Συμβούλιο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Με άλλα λόγια, οι κανονισμοί, οι οδηγίες, τα ψηφίσματα επηρεάζουν την νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους στο βαθμό που δεν προσκρούν στην επικουρικότητα, δηλαδή στο εθνικό δίκαιο. Σίγουρα οι Έλληνες δεν είναι απόλυτα ενημερωμένοι, αλλά σε αυτό έχουμε εμείς την ευθύνη μέχρι τις ευρωεκλογές να ενημερώσουμε
ποια ακριβώς είναι η δραστηριότητά μας εκεί, τι μπορούμε να προσφέρουμε στη χώρα μας, πώς γίνονται οι συμμαχίες με συναδέλφους μας άλλων κρατών μελών, ούτως ώστε εκείνοι να βοηθούν εμάς για τα θέματά μας και εμείς εκείνους, με ανταλλαγή πραγματικά μέσα σε ένα νομοθετικό πλαίσιο πολύ ανεκτό των προτεραιοτήτων των κάθε, του κάθε κράτους μέλους. Αλλά εδώ να πούμε, δεν έχει άδικο ο Έλληνας όταν θεωρεί ότι έχει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση για το γεγονός ότι βρεθήκαμε σε ονότος στις χώρες που υποφέρουν έναντι του Βορρά που είναι οικονομικά εύρωστες. Όμως έχουμε και ευθύνη, θα μου επιτρέψετε, η ελληνική κυβέρνηση. Πολύ μεγάλη ευθύνη, κυρία Σφακιανάκη, διότι όταν με ρωτούν εμένα, ας πούμε, στα συνάδελφοί σας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στηρίζει αυτή την κυβέρνηση, η απάντηση είναι πολύ απλή και είναι και πολύ πικρή. Γιατί στο πρόσωπο του κυρίου Πρωθυπουργού και αυτής της κυβέρνησης βρήκαν έναν πρόθυμο συνομιλητή, ο οποίος παρεχώρησε την περιουσία της Ελλάδος για 99 χρόνια, ο οποίος συμφώνησε πολύ ανέφικτα πλεονάσματα, τα οποία για να τα επιτύχει ένα κράτος μέλος πρέπει να έχει ανάπτυξη, ούτε καν ανάκαμψη, δυναμική ανάπτυξη για να μπορεί να έχει έσοδα, με αποτέλεσμα να προβαίνει η κυβέρνηση άγρια φορολόγηση για να εξοικονομεί χρήματα, να κάνει επιδοματική πολιτική, και βεβαίως τους έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο που επιρετεί τα δικά του συμφέροντα και είναι εις βάρος της δικής μας της πατρίδας, και μιλώ για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ούτε μπορεί κανείς με επιχειρήματα σοβαρά να μας απαντήσει ότι όλες οι κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση δεν το δέχτηκαν ποτέ, με τελευταία μάλιστα το 2008 επί Κωνσταντίνου Καραμαλή με Υπουργό Εξωτερικών την κυρία Μπακογιάννη. Είπαμε όχι σε εκείνες τις πρόνοιες που θα παραχωρούσαν, αν είναι δυνατόν, μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα στη γειτονική χώρα. Αυτό το έκανε αυτή η κυβέρνηση και επομένως είναι αρεστή στους ξένους. Ωστόσο, κυρία Βόζεμπεργκ, έρχεται και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να δείχνει ότι συμφωνεί με αυτή τη συμφωνία. Βεβαίως. Εγώ δεν θα σας πω όχι. Και το έχω εξηγήσει. Συμφωνεί με την ανάγκη, γιατί υπηρετεί τα συμφέροντα των κρατών μελών, να μπει τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία, όπως λέγεται τώρα, στο ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό κι αν ήταν η κριτική που πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, ασκούμε όχι μόνο εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και τα άλλα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Γιατί είχαμε έναν πιο καλύτερο συνομιλητή, μιλώ για τον πρόεδρο Ζάεφ, έναντι του Γκρούευσκι, την αναγκαιότητα και την πίεση να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είχαμε κάθε ευκαιρία με πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, δίκαιη, να πετύχουμε μια τέτοια συμφωνία, η οποία όμως να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα της Ελλάδος. Δεν το έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός, είχε απριόρι συμφωνήσει, και για να είμαστε και απόλυτα ισορροπημένοι και δίκαιοι, και ο κύριος Καμένος που ήταν αρρωγός του σε αυτή την προσπάθεια, ενώ θα μπορούσε αυτά τα οποία τώρα λέει με μια διγλωσία, με μια δεύτερη, αν θέλετε, ρητορική, να έχει αποτρέψει την υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας. Και το γεγονός ότι ο κύριος Πρωθυπουργός περιφρόνησε τον ελληνικό λαό, αφού πρώτα περιφρόνησε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, η πρώτη φορά που σε εξωτερική πολιτική με μείζωνος εθνικού χαρακτήρα θέμα περιφρονεί ο Πρωθυπουργός της χώρας τους πολιτικούς αρχηγούς. Το ζήτησε κατ' επανάληψη ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και οι άλλοι αρχηγοί δεν το δέχτηκε. Και περιφρόνησε και το πάνω από 70% από ό,τι λένε οι μετρήσεις του ελληνικού λαού, που διαμαρτύρεται και πονάει για τη Μακεδονία. Και είχε και την απρέπεια, θα πω, δεν θέλω να είμαι πιο σκληρή, πριν από 15-20 μέρες, παρουσία των ομολόγων του Εμμανουέλ Μακρόν και του Νίκου Αναστασιάδη στην Κύπρο, να ισχυριστεί ότι όλος αυτός ο όγκος των στενοχωρημένων ανθρώπων, παιδιά, οικογένειες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, μεσαία τάξη, κατέβηκαν σε ένα τεράστιο συλλαλητήριο, ότι ήταν ακροδεξιοί, εθνικιστές και ούτε λίγο ούτε πολύ και ανόητοι. Ωστόσο, εφόσον ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έρθει στην κυβέρνηση, στην διακυβέρνηση της χώρας, θα κληθεί ο ίδιος ως πρόεδρος και το κόμμα σας να διαχειριστεί και άλλες προκλήσεις ότι έχει να κάνει με την Βόρεια Μακεδονία πλέον. Τι είναι εκείνο το οποίο θα πείτε εσείς στους Ευρωπαίους εταίρους, γιατί κάποια στιγμή θα ανοίξει και η συζήτηση για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Καταρχάς να σας πω ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία αντιδρά σε αυτή τη συμφωνία. Εμείς δεν αντιδρούσαμε στην αναγκαιότητα να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Το θέλαμε. Mm-hmm. Αλλά το θέλαμε με τρόπο που να μην αντιστρατεύονται τα συμφέροντα της Ελλάδας. Το έχουν καταλάβει.
Αυτό το οποίο τους έχει πει ρητά και κατηγορηματικά είναι ότι εμείς, εφόσον πάρουμε την εντολή από τον ελληνικό λαό, στα 35 πρωτόκολλα που απαιτούνται να ανοίξουν πριν την είσοδο, την εισδοχή μάλλον των Σκοπίων της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς δεν θα επιτρέψουμε ούτε στο άνοιγμα, έχουμε 35 στο άνοιγμα και 35 στο κλείσιμο, 70 παρουσιάσεις, 70 ψηφοφορίες. Δεν πρόκειται να στηρίξουμε πρόνοιες οι οποίες θα έρχονται αντίθετα προς τα συμφέροντα της χώρας μας. Και εκεί θα βάλουμε πλάτη. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την εξομάλυνση των εμπορικών σημάτων, των προβλημάτων που θα ανακύψουν, γιατί η συμφωνία τώρα, κυρία Σφακιανάκη, θα αρχίσει να εφαρμόζεται και θα τα δούμε όλα μπροστά μας. Και να με θυμάστε, είναι άσχημο αυτό που θα πω, αλλά έτσι είναι, σε λίγο θα ξεχαστεί και το Βόρεια Μακεδονία. Μένα με ρώτησαν πώς θα πείτε αν έρθει να σας επισκεφτεί ο κύριος Δημητρόφ, όπως τις προάλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα πείτε ότι καλωσορίζουμε τον Μακεδόνα Υπουργό των Εξωτερικών. Θα πω και είπα όχι. Είμαι υποχρεωμένη, για να είμαστε σοβαροί, να πω ότι η συζήτηση αφορά στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά αυτόν δεν μπορώ να τον πω Μακεδόνα, διότι δεν έχει καθιερωθεί το Βόρειο Μακεδόνα. Θα πω ότι είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Βορείου Μακεδονίας. Ξεκάθαρο. Πάμε λίγο και στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης, τουλάχιστον υπό τη μορφή στην οποία ξεκίνησε η συζήτηση, γιατί βρισκόμαστε ακόμα στο ξεκίνημα και μένει να δούμε και πόσο αυτή θα ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί και με την επόμενη Βουλή. Βλέπουμε κάτι καινούργιο, εγώ κυρία Βόζο. Νομίζω, κυρία Σφακιανάκη, από αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα 4 ονόματα, ότι δεν είναι καν. Με συγχωρείτε. Για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μπερδεύτηκα. Μίλαγα για την κυβέρνηση. Λοιπόν, στη συνταγματική αναθεώρηση χάσαμε πάλι μια μεγάλη ευκαιρία. Η οποία ευκαιρία ήταν πραγματικά να γίνει μια γενναία αναθεώρηση που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας. Είδαμε ότι εμείς προτείναμε το σύνολο των διατάξεων να μπουν στο τραπέζι και από την κυβέρνηση το ίδιο και από τα άλλα κόμματα να αποφασιστεί με την ψηφοφορία των 180 που απαιτεί το Σύνταγμα στην επόμενη που θα είναι αναθεωρητικοί να μπορούν να περάσουν το περιεχόμενο των αναθεωρηταίων διατάξεων με 150 ψήφους. Επιχείρησε η κυβέρνηση ούτε λίγο ούτε πολύ να μας πει ότι μπορεί να προσδιορίσει και σε αυτήν που είναι προ-αναθεωρητική το περιεχόμενο. Ευτυχώς εκεί πια αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, διότι πλέον το σύνολο του συνταγματικού ακαδημαϊκού δυναμικού είπε ότι μην κάνετε τέτοιες αλχημίες, δεν περνάνε. Είδαμε ότι δεν συνηγόρησαν να περάσει η διάταξη για τα αποκρατικοποιημένα πανεπιστήμια. Είμαστε η μόνη τελευταία χώρα μας με την Κούβα που δεν έχουμε αυτή την πρόνοια. Τώρα θα αναγκαστούν μετά από 10 χρόνια, κάτι το οποίο, σας διαβεβαιώ, αντιστρατεύεται στοιχεία βασικά της οικονομίας μας, αρκεί να αναλογιστούμε ότι στη διπλανή μας Κύπρο περίπου 1,5 δισεκατομμύριο εισραίει στα ταμεία ετησίως από τα ιδιωτικά, που δεν είναι ιδιωτικά, μη κρατικά. Γιατί εμείς είπαμε ότι αυτά θα είναι βεβαίως υπό την προϋπόθεση του ελέγχου και της εποπτείας από ανεξάρτητη αρχή. Mm-hmm. Δεν το δέχτηκαν, προσκρούει στις ιδεοληψίες, προκειμένου ο κύριος Πρωθυπουργός να καλύψει το εκλογικό του, ας πούμε, ακροατήριο. Και ποιο είναι και το παράδοξο. Καταλογίζουμε, βέβαια, στη Νέα Δημοκρατία μια αιμονή στην ιδιωτική εκπαίδευση. Δεν είναι αιμονή. Η μη κρατική. Να πω κάτι, κυρία Σφακιανάκη. Αν μια οικονομική φιλελεύθερη πολιτική εντάσσει την ωφέλεια που προκύπτει από ένα τέτοιο εγχείρημα, και το έχουν παραδεχτεί ακόμη και χώρες που ήσαν πολύ πιο πίσω από εμάς, γιατί να μην υπάρχει επιμονή, δεν θα έλεγα αιμονή. Και αν σκεφτούμε ότι το υποκριτικό του πράγματος, όταν το 45% των υπουργών σήμερα της κυβέρνησης δίθεν αριστεράς και της κοινοβουλευτικής ομάδας έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό, στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία, αλλά κατά τα άλλα δεν δίνουν την ευκαιρία ούτε να έρθουν φοιτητές στη χώρα μας με μια τέτοιο εγχείρημα, ούτε επενδυτές, ούτε ένα εξαιρετικό δυναμικό που ουσιαστικά προάγει την εξέλιξη της οικονομίας και την ανάπτυξη. Μια απάντηση με κάποια επιχειρήματα σοβαρά δεν ακούσαμε πάνω σε αυτό. Και επίσης δεν είδαμε και εκεί μια
τέλος πάντων αμφιταλαντευόμενη στάση του ΣΥΡΙΖΑ ως προς το πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, μεν θέλησαν να απεμπλέξουν την εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας με τις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά τους περιμένουμε στη δεύτερη ψηφοφορία. Φοβούμαστε ότι κάτι μπορεί να ετοιμάσουν. Σε κάθε περίπτωση ήταν λίγα τα άρθρα που ορίστηκαν για αναθεώρηση. Είναι άλλα στα οποία η Νέα Δημοκρατία, αλλά και άλλα δημοκρατικά κόμματα θέλαν να προχωρήσουμε στην παιδεία, στο περιβάλλον, στην υγεία. Έπρεπε να γίνουν πολύ πιο θαραλέα βήματα. Δεν γίνανε. Και ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό, λοιπόν. Γιατί... με το οποίο ξεκίνησα, γιατί το είχα στο μυαλό. Με το οποίο ξεκινήσατε, γιατί καταλαβαίνω ότι παρακολουθείτε και τις εξελίξεις, παρότι βρισκόσασταν και στο ταξίδι για Κρήτη. Δεν είναι ανασχηματισμός αυτός, κυρία Σφακιανάκη. Είναι κάλυψη κάποιων κενών με άνοιγμα στην παλιά οικογένεια του παλιού Πασόκ, του Γεωργίου Παπανδρέου. Κάποιες κινήσεις που κατά την άποψή μου έχουν ένα επικοινωνιακό χαρακτήρα. Ίσως η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι κάνει ένα άνοιγμα σε εκείνες τις δυνάμεις που θέλει να την στηρίξουν την επόμενη μέρα. Αλλά εμείς θα λέγαμε ότι όσο γρηγορότερα φύγουν, όσο γρηγορότερα αντιληφθούν ότι η κοινωνία βοά και φωνάζει και στενάζει και μόνο η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια που έγινε, ανακοινώθηκε και αυτή επικοινωνιακά με τα 4 χρόνια, έχοντας ανακεφαλαιωθεί οι τράπεζες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία ούτε να τη δανείσουν και επομένως και η ρύθμιση αυτή είναι εξαιρετικά μίζερη. Με τέτοιες κινήσεις, όπως και η αναθεώρηση του Συντάγματος, που είχε εξαγγελθεί, όπως θυμάστε, από το 2014, ξαφνικά έρχεται για να αλλάξει την ατζέντα, για να θολώσει το άσχημο κλίμα που αποτυπώνεται στις μετρήσεις από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά εγώ το πιστεύω δυνατά ότι θα είναι εξαιρετικά ηχηρό το μήνυμα στις κάλπες εναντίον της κυβέρνησης. Γιατί ο Έλληνας, όταν θίγεται στα πατριωτικά του τα γνήσια αισθήματα και όταν πληγώνεται η χώρα του, δεν ξεχνάει. Είναι προς όφελός μας να πάμε και να κλείσουμε με αυτό σε τριπλές κάλπες ενδεχομένως τον Μάιο. Είναι προς όφελος της χώρας ή ξαφνικά θα δούμε μια τεράστια αναταραχή στον κόσμο να μπερδεύει κάλπες, ψηφοδέλτια, υποψηφίους? Τι ακριβώς μας περιμένει? Και το ρωτάω με την έννοια ότι εσείς ως Νέα Δημοκρατία επιμένετε για προώρες εκλογές. Επιμένουμε εφόσον βλέπουμε ότι το καράβι πάει στα βράχια. Επιμένουμε γιατί βλέπουμε τους οικονομικούς δείκτες. Επιμένουμε γιατί το κράτος έχει σταματήσει τις πληρωμές προς ιδιώτες. Τα δάνεια αυξάνονται, οι οφειλές των ιδιωτών αυξάνονται. Φτωχαίνει ουσιαστικά η χώρα. Προχτές είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ότι υπάρχει ενδεχόμενο ξανά ανακεφαλαιοποίησης, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο να συμβεί με την πορεία της οικονομίας, αλλά ήταν και αναπόφευκτο με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Σε τέτοια περίπτωση εμείς τι πρέπει να ζητήσουμε? Ανανέωση της εντολής, κάτι το οποίο έπρεπε να έχει κάνει και πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως αυτό που με ρωτάτε δεν το έχουμε ξαναδεί. Τετραπλές εκλογές, περιφερειακές, αυτοδιοικητικές, εθνικές, ευρωεκλογές. Είναι τετραπλές. Ναι. Και αντιλαμβάνεστε, με σταυροδοσία, με πάρα πολλούς υποψηφίους, με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι απόλυτα ενημερωμένοι. Θέλω να πιστεύω ότι αν αυτό συμβεί και είναι επιλογή της κυβέρνησης, το ταυτόχρονο θα υπάρχει και σε ετοιμότητα ο εκλογικός μηχανισμός από το Υπουργείο να μπορέσει να έχουμε δίκαιες εκλογές και ανεπηρέαστες. Πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε εστιάσει και στο γεγονός ότι γίνονται αθρώα ελληνοποιήσεις προκειμένου να επηρεαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Έχει καταγγελθεί αυτό από τη Νέα Δημοκρατία. Ερευνούμε με ποιο τρόπο γίνονται. Προχτές άκουσα από τον υποψήφιο δήμαρχο της Αθήνας, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα ψηφίσουν και μετανάστες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Ούτε καν οι πρόσφυγες δεν μπορεί να ψηφίσουν. Μόνο εκείνοι που έχουν ελληνική υπηκότητα και έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Ακούμε κάποια παράξενα πράγματα. Εγώ θέλω από τη φιλόξενη εκπομπή σας να περάσω ένα μήνυμα, κυρία Σφακιανάκη. Οι πολίτες να μην υποτιμήσουν καμιά από τις εκλογικές αναμετρήσεις. Έχει τελειώσει ο μύθος ότι είναι χαλαρή η ψήφος στις ευρωεκλογές ή είναι υποδεέστερη στις αυτοδιοικητικές. Έχουμε υποχρέωση, εγώ να το πω στη δική μου την πολιτική γλώσσα, την επόμενη μέρα των εκλογών να έχουμε όλη τη γαλάζια την Ελλάδα.
είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στις ευρωεκλογές, είτε στις εθνικές, και να έχουμε και τον κριτικό Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό της χώρας. Εμείς προσδοκούμε στην αυτοδύναμη κυβέρνηση, εμείς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πάντοτε, όπως ξέρετε, ο Μητσοτάκης έχει πει και αυτοδύναμη να μου δώσουν την εντολή να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε, θα κάνουμε ανοίγματα και διευρύνσεις σε εκείνες τις δυνάμεις που ενστερνίζονται τις αρχές και τις αξίες μας και κυρίως που μπορούν, έχουν θέληση, ικανότητα και διάθεση για δουλειά να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα που να κάνουμε την πατρίδα μας καλύτερη. Επειδή γνωρίζω ότι σας περιμένουν πολλοί φίλοι και προσωπικοί και πολιτικοί, αλλά και φυσικά. Είναι μεγάλη χαρά μου που είμαι στην Κρήτη. Μακάρι να είχαμε μια εβδομάδα. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.